Να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Ε? Ένα παιδί, ναι. Ένα γιο, το μοσχομεγαλώσατε το γιο σας. Όπως όλες οι μανάδες, νομίζω. Καλός μαθητής. Ναι. Πολύ αστέρι. Ναι. Περνάει στο πανεπιστήμιο. Τι σπούδασε ο γιος σας? Αγγλική φιλολογία, το πρώτο του πτυχίο. Εδώ. Λέτε το πρώτο πτυχίο αγγλική φιλολογία, ναι. Έτσι. Πότε αποφάσισε, όταν λέω πότε, όχι χρονολογικά, πώς ήρθε η απόφαση του παιδιού να μονάσει, πώς σας το ανακοίνωσε και αν εσείς είχατε καταλάβει ότι θα έπαιρνε αυτό το δρόμο του Θεού. Κοίταξε, δεν συζητιούνται πολύ αυτά και δεν μπορείς να τα καταλάβεις, ειδικά από ένα παιδί που δεν είναι τόσο πολύ έτσι, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί ο γιος μου δεν υπήρξε ποτέ ούτε τα παπαδάκια, ξέρεις που πάμε και τα ντύνουμε οι γονείς και τα καμαρώνουν και τα... Όχι, τίποτα τέτοιο. Εσείς είσαστε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Τυπική, σαν οικογένεια, η δική μου οικογένεια, τυπική θρησκευόμενη οικογένεια. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ούτε πάνω, ούτε κάτω από αυτό. Είχα ένα πατέρα πολύ πιστό, πάρα πολύ πιστό, και είχα πάρει από αυτόν, εγώ τουλάχιστον, πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ο παππούς του παιδιού πολύ πιστός, εσείς είχατε πάρει πολλά πράγματα, αλλά πώς το ορίζετε μια τυπική ελληνική οικογένεια πιστή? Κοίταξε, μια δηλαδή, τυπική ελληνική οικογένεια είναι να πας στην εκκλησία κάποιες φορές, αν δεν ακολουθήσεις και το μυστήριο, ας πούμε, μια-δυο φορές της Θείας Ευχαριστίας ή μια εξομολόγηση που και που, γιορτές μεγάλες. Νομίζω ότι αυτό είναι μια τυπική θρησκευτική, θρησκευόμενη οικογένεια. Έτσι όπως είναι οι περισσότερες οικογένειες, δηλαδή. Δεν έχει όμως σχέση η απόφαση ενός παιδιού τι πορεία θα πάρει. Καμία σχέση με το... εγώ πιστεύω ότι... Ειδικά από θρησκευόμενες οικογένειες, πολλοί όμως, δεν βγαίνουν μοναχοί. Ναι, πολλές φορές βγαίνει το αντίθετο. Πάρα πολλές φορές. Κανένα από τα παιδιά που τα βλέπουμε, ας πούμε, να μπαίνουν, βγαίνουν στο ιερό μικρά και να ντύνονται και να τα καμαρώνουμε, λέμε, α, αυτός θα γίνει. Ποτέ δεν είχαμε τέτοιου είδους συμπεριφορά. Αυτό είναι απόφαση ζωής, αγάπη μου. Είναι βίωμα. Είναι, πρέπει να μπει κάποιος στα παπούτσια του άλλου να το καταλάβει. Δυσκολευόμαστε. Αλλά είναι όταν... Γι' αυτό ρωτάμε συχνά. Θαυμάζουμε τους ανθρώπους που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, αλλά ξέρετε... Ξέρεις. Ο μέσος άνθρωπος που θέλει να γευτεί τη ζωή, να χάρει τη ζωή, να κάνει οικογένεια, να ζήσει... Κοίταξε. Δυσκολεύεται να μπει στα παπούτσια του ανθρώπου που επιλέγει να μονάσει. Έναν δρόμο που δεν είναι συμβατικός. Ακριβώς. Γι' αυτό ξενίζει και φοβίζει ο μοναχισμός ακριβώς. Ναι, ίσως γι' αυτό. Γιατί ίσως τα στάνταρ της κοινωνίας, το στάτουμ, τα στάνταρ, ποια είναι. Να μεγαλώσω το παιδί μου, να έχει καλές σπουδές, να έχει μια καριέρα καλή, να παντρευτεί και μια καλή κοπέλα ή ένα καλό σύντροφο να ζήσει ευτυχισμένα. Αυτό δεν είναι το στάνταρ. Από την άλλη, αυτό είναι αποδεκτό κοινωνικά, έτσι. Είναι όμως και ο άνθρωπος κοινωνικών. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν στο πλαίσιο της κοινωνίας. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο πλαίσιο μιας οικογένειας, για παράδειγμα. Στο πλαίσιο της οικογένειας που μεγαλώνουμε, της οικογένειας που θα φτιάξουμε αργότερα. Ναι. Σε ένα κοινωνικό, αν θέλετε, πλαίσιο. Η μοναστική ζωή είναι τόσο διαφορετική και έχει μια επικοινωνία πολύ διαφορετική με το Θεό μόνο. Όχι. Εδώ θα σε διακόψω. Ωραία, σας ακούω. Όχι. Μόνο με το Θεό. Διότι ο μοναχός, απλά φεύγοντας, αφήνοντας πίσω τη στενή οικογένεια, αυτή την οικογένεια που κάνουμε όλοι, βρε παιδί μου, όλοι μας που παντρευόμαστε, κάνουμε παιδιά, και ανοίγεται με το δικό του τρόπο στην μεγάλη οικογένεια του κόσμου. Αυτός είναι ο μοναχισμός. Ανοίγεται στον κόσμο, φεύγει από τα στενά πλαίσια της οικογένειας και ανοίγεται στον κόσμο. Αυτό το ξέρω, το βλέπω εδώ και 24 χρόνια και το χαίρομαι. Δηλαδή, και μέσα από την προσευχή, η οποία είναι τεράστια δυναμική, πιστεύω τεράστια δυναμική, θα έλεγα ότι η ίδια η προσευχή είναι κοινωνική λειτουργία.
Έχει τεράστια δυναμική. Και ανοίγεται σε όλο τον κόσμο. Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους, ειδικά νέους, να έρχονται σε επικοινωνία με το γιο μου, να συμβουλεύονται πράγματα και οικογενειακά και προσωπικά και για τη δουλειά τους. Άρα... Μόνο άνδρες όμως, γιατί είναι στο Άγιον Όρος ακόμα. Βγαίνει, βλέπει πολλά ζευγάρια. Για όνομα του Θεού. Όχι, γιατί το μπορεί λέω να βγαίνει άνδρες, άνετα. Εσείς... Εγώ δεν μπορώ να πάω. Αυτό δεν είναι ένας πόνος. Όχι. Δηλαδή, είναι ένα μέρος που ο σύζυγός σας έχει φύγει από τη ζωή. Ναι, αλλά εκείνος πήγαινε πολύ. Είναι ένα μέρος που ο πατέρας του μπορούσε να τον επισκεφτεί, δηλαδή να ζήσει από κοντά τη ζωή του παιδιού του, την καθημερινότητά του, το χώρο του, το περιβάλλον του. Είναι το παιδί σας. Ναι. Εσείς ως μάνα δεν μπορούσατε να πατήσετε το πόδι σας εκεί. Ούτε το θέλησα ποτέ. Συγγνώμη. Δεν το θέλησα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίζουν να πάρουν αυτή την οριακή απόφαση για τη ζωή τους δεν είναι ανέραστοι. Μια γυναίκα λατρεύουν στο όρος. Και αυτή είναι η Παναγία. Δηλαδή για μια γυναίκα τα έχουν δώσει όλα. Και εγώ δεν θέλησα ποτέ να πάω. Και εγώ μέχρι θα ήθελα πολύ να πάω στο καθόλου, Άγιον Όρος. Καθόλου. Δηλαδή, εμένα με ενοχλεί που πηγαίνουν μόνο άντρες στο Άγιον Όρος. Όχι. Συγγνώμη. Μια εγώ χαρά. Θεωρώ ότι θα πρέπει, είναι ένας τόπος απόλυτης λατρείας, ναι, και επικοινωνίας με το θείο. Και αν κάποιος πιστεύει, θέλει να τον επισκεφτεί. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια ιστορία θεσμοθετημένη τώρα χίλια χρόνια. Είναι μια παράδοση χιλίων χρόνων. Έτσι και πάω εγώ, αγάπη μου, να είσαι σίγουρο ότι θα φύγουν οι μισοί καλόγεροι. Διότι θα πάρω και φτεδάκια, παστίτσιο, κάτι τα περάκια. Δηλαδή θα γαλάζω τον κόσμο εκεί μέσα. Το φαντάζεσαι αυτό? Να πάει ένα τσούρμο πούλμαν από γυναίκες. Θα φύγουν οι άνθρωποι και θα πάμε εμείς να μείνουμε εκεί. Αφού το γυναικείο στοιχείο, παιδί μου, είναι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ αν πήγαινα, ας πούμε, τώρα, μέχρι τώρα, ρωτά το γιο μου, ας πούμε, α, πώς είναι το δωμάτιό σου, πρόσεχε. Φαντάζομαι, μες στην ακαταστασία είναι, αναρωτιέμαι όταν. κοιτάει καλά. Όταν έρχεται στο σπίτι, ας πούμε, και μου λέει, μην πειράξεις τίποτε από το δωμάτιό μου. Λοιπόν, τα ίδια πράγματα θα κάναμε. Με ένα ξεσκονόπανο θα ήμουν, θα άτρεπα καρέκλες, τραπέζια, βιβλία. Άσε το βιβλίο, δεν το συζητάω καθόλου. Δεν το συζητάω. Αγάπη μου. Μιλήστε μου για τη στιγμή που συνειδητοποίησατε ότι θα τραβήξει αυτό το δρόμο του Θεού. Και μάλιστα, Άγιον Όρος. Γιατί το τονίζω. Γιατί. Δηλαδή, δεν βρίσκονταν μοναστήρια να πάει εδώ στα Σπάτα, στην Παλίνη. Τόσο ωραία μοναστήρια. Τόσο να είναι και κοντά, Παναγία. Να πηγαίνει και η Μανούλα να τον επισκέφτεται. Σώθηκε το παιδί, έφυγε από τη Μανούλα. Γενικά, κοίταξε να δεις. Εκείνη την περίοδο, γιατί σίγουρα τώρα υπάρχει η απόσταση του χρόνου. Ναι, σαφώς. Αλλιώς βλέπεις. Βλέπει κανείς τα πράγματα μετά από χρόνια, γιατί η αγάπη για το παιδί σου είναι εκεί ό,τι και να γίνει. Δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει. Όπως και η αγάπη για το Θεό είναι εκεί ό,τι και να γίνει. Εκείνος που, όταν υπάρχει αγάπη, δεν εγκαταλείπει κανείς κανέναν, όπου και αν είναι. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Όμως, θα σου πω τότε κάτι, έχεις παιδιά. Θέλω να μου πείτε, ναι, πώς το, ναι, ζήσατε, ναι, ναι, τότε και πώς έχεις το ζείτε παιδιά, σήμερα. Και ξέρεις ότι όταν κάποια στιγμή τα παιδιά θα φύγουν από το σπίτι. Ναι. Ούτως ή άλλως. Έτσι. Όντως. Μη σου κακοφαίνεται. Από τώρα μου κακοφαίνεται. Θα φύγω. Ακριβώς. Όχι, δεν καταλάβατε. Ακριβώς. Μου κακοφαίνεται από τώρα και επειδή υπάρχει περίπτωση να σπουδάσουν και έξω. Ακριβώς. Προετοιμάζω τον έδαφος τώρα μην παντρευτούν εκεί καλά κανένα ξένη. Ναι, καλά κάνεις. Λοιπόν, ακριβώς αυτό ήθελα καλά να σου τονίσω. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Να γυρίσετε πίσω στη Μανούλα. Τέτοια λέω. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι όταν φεύγει το παιδί από το σπίτι. Ναι. Είτε να παντρευτεί, που συνήθως παντρεύονται, δεν πάνε όλοι καλόγεροι, μην τρελαθούμε, ναι, ναι, τώρα. Έτσι, αυτό είναι το συμβατικό, ας πούμε, αυτό είναι το τυπικό. Φεύγουν από το σπίτι, βρε παιδί μου, και να μην παντρευτούν τα παιδιά, φεύγουν από το σπίτι. Ξενίζει το γονιό αυτό. Ξέρεις τι αίσθηση μπορεί να έχει. Εγκατάληψης. Όπου έφυγε το παιδί. Το λέω γιατί 2-3 φίλες πάντρεψαν τα παιδιά τους και δεν ξέρω γιατί. Στα κορίτσια δεν μίλησαν καθόλου. Στους γιους και είπανε ότι πω πώς μας εγκατέλειψε τώρα έτσι. Δεν νιώθουν μια εγκατάλειψη. Σκέψου τώρα στο δρόμο αυτό που τον έχουμε συνηθίσει όλοι. Σκέψου τώρα στην αντιπέρα όχθη του μοναχισμού, έτσι, που ο μοναχισμός
δεν έχει καμία σχέση με τα στάτους, είπαμε, και τα στάνταρ αυτής της κοινωνίας. Όχι, είναι το εντελώς... Εκείνη η δεδομένη στιγμή, πώς ήταν τα... δεν υπήρχε σύγκρουση, δεν υπήρχε συνέστημα έντονο, δεν υπήρχε αντίδραση. Μα είναι δυνατό. Ήταν ένας απόλυτος σεβασμός είναι δυνατό. Σαφώς, και μία παρέτηση. Αυτός επικράτησε. Απλά να. Ο σεβασμός επικράτησε και κάτι παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα υπήρξε στην αρχή όταν αντίδραση μεγαλώνεις και μετά αντίδραση, μην νομίζεις αντίδραση τώρα, ολοφύρομαι και τραβάω τα μαλλιά μου, εντάξει. Αλλά όταν, και επιμένω σε αυτό, έχεις μεγαλώσει ένα παιδί το οποίο εμπιστεύεσαι, είναι όριμο και είναι ελεύθερο και σέβεσαι την ελευθερία του. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι, αν μη τι άλλο, να σεβαστείς την άποψή του και να το στηρίξεις. Να το στηρίξεις αυτό που κάνει. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Μιλάω για το μοναχισμό, που είναι, σου είπα, ένας αντισυμβατικός δρόμος. Μπορεί να πάει η Αμερική, μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, Αυστραλία, να σου πει, ξέρετε... στην Αμερική μπορεί να πάει και η Μανούλα να μείνει στο σπίτι καμιά εβδομάδα. Ήρθε και η Μανούλα να μείνει στο σπίτι σου, αγόρι μου, για τα Χριστούγεννα. Στο Άγιον Όρος που δεν μπορεί η Μανούλα να πατήσει το πόδι της. Είναι ένα θέμα. Έρχεται ο γιος. Έρχεται ο γιος. Και επίσης είχα και την ευλογία, αυτή τη μεγάλη ευλογία για μένα, κάτι που δεν το περίμενα ποτέ, να πάω μαζί του στις σπουδές του, στο διδακτορικό του. Πήγαινε κάθε... εκτός ή εντός του Αγίου Όρους. Όχι, η Θεσσαλονίκη. Έβγαινε. Κανονικά, ναι. Σπούδαζε στη Έβγαινε, έπαιρνε τις μελέτες του και πήγαινε κάθε εξάμηνο Ιρλανδία. Γιατί οι πηγές του διδακτορικού μπορούσε μόνο από εκεί να τις πάρει, από την Ιρλανδία. Οπότε είχα και εγώ την ευκαιρία. Πήγαινε στην Ιρλανδία και μετά... στο Trinity College, έπαιρνε τις πηγές που ήθελε. Ναι. Και μετά γύριζε πίσω, ανέβαινε επάνω... στο Άγιον Όρος. Και μελετούσε, επεξεργαζόταν... και μελετούσε εκεί μέσα. Ναι, ακριβώς αυτά όλα. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ο γιος σας έχει γράψει ένα βιβλίο... τώρα. Που το έχει εκδώσει... ένα από τα πιο γνωστά, ναι, καταξιωμένα πανεπιστήμια παγκοσμίως, το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Ναι, προσέξτε. Το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Για να πάρει το Πανεπιστήμιο την απόφαση να εκδώσει ένα βιβλίο, σημαίνει ότι το έργο του ανθρώπου είναι σημαντικό. Μπορεί εγώ τώρα να κάνω το χιούμορ μου εδώ και να μιλάει μια μανούλα σε μια μανούλα. Ακριβώς. Και να έχω... να ταράζομαι μόνο στην ιδέα και στη σκέψη, αλλά ο άνθρωπος ακολούθησε αυτό που ήθελε, το οποίο αυτό ήταν ο σκοπός της ζωής του, πολύ κατασταλαγμένος και σε αυτό που έκανε είναι και πολύ, αν θέλετε, καταξιωμένος. Γιατί πετυχημένος για ένα μοναχό προκοπή, δεν είναι σωστή έκφραση. Προκοπή είναι αλλά, αυτό. Είναι ναι, προκοπή. Έχει προκόψει γιατί, αυτό. Γιατί χρήσιμος άνθρωπος, πιστεύω, είναι αυτός που χρησιμοποιεί το χάρισμα που του έχει δοθεί. Το βιβλίο τι πραγματεύεται, του Χιούσης? Είναι The One and the Three. Είναι μια μελέτη για τον Τριαδικό Θεό. Βέβαια, έγινε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Πάλι πηγαίνω ερχόταν, αναγκαζόταν να πηγαίνω έρχεται. Ναι. Δύο φορές το χρόνο. Mm-hmm. Και πέρυσι, το φέτο το καλοκαίρι τελείωσε και του πρότεινε το Cambridge εκδοτική και το εξέδωσε τον Ιούλιο. Συγχαρητήρια. Ναι, ευχαριστώ. Πρέπει να νιώσατε πολύ περήφανοι μετά. Πάρα από το... πολύ. Μετά αλλά από κοίταξε αυτό. Να σου πω κάτι, ναι, και θέλω πάρα πολύ να το ξεδιαλύνω, ναι, αυτό. Okay. Ότι δεν μπορούμε να ταυτίζουμε πολύ καλά. Είμαι όντως περήφανη, ναι, για το παιδί μου. Γιατί ήταν το χάρισμά του, οι σπουδές και η παιδεία, έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε όμως να ταυτίσουμε το μοναχισμό. Δεν είναι ούτε το ζητούμενο, ούτε αφετηρία της μοναστικής ζωής, ούτε ο σκοπός να φτάσει κανείς να πάρει διδακτορικά. Διότι είναι εντελώς άλλο πράγμα. Έτσι, ο σκοπός είναι και η αφετηρία να έχει πνευματική και ψυχική καλλιέργεια. Να. Και αυτό μπορεί να το δούμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους στη ζωή μας, συναντάμε, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πτυχίο, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο και είναι σοφοί.
Ναι, καταλαβαίνω. Κατάλαβες, δεν μπορούμε να ταυτίσουμε. Από ιστορίες που έχω ακούσει. Ακριβώς, δεν μπορούμε υπάρχουν να ταυτίσουμε. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι μοναχοί στο Άγιον Όρος, άνθρωποι ακριβώς, οι οποίοι ακριβώς είναι εκεί από τα μικράτα τους. Ο καθένας είναι με το δικό μπορεί του να μην χάρισμα έχουν πάει ούτε σχολείο, αλλά να δεν έχουν μια ενόραση ναι και να έχουν χαρίσματα και λοιπά. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Στην καθημερινή μας ζωή βλέπουμε. Πάσχα έχετε κάνει ποτέ μαζί ή πρέπει το Πάσχα πάντα να είναι στο Άγιον Όρος, γιατί είναι οι προετοιμασίες και είναι η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, άρα είναι πάντα εκεί. Πάσχα έχετε να κάνετε μαζί του από τότε που ήταν. Ναι, σαφώς, εδώ. Εδώ, εδώ είναι πάντα. Αλλά λέω. Από τον καιρό που ήταν. Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Χριστούγεννα είναι το ίδιο. Επειδή έχουμε διαφορά, πάνε με το παλαιό. Όχι με το παλαιό, με το του Πατριαρχείου το ημερολόγιο. Α, δεν σωθήκατε είναι το ίδιο με τις. Οπότε εκεί έχω. Τέλεια. Άρα Χριστούγεννα είστε, έχετε πόνους. Εγώ έχω πόνους. Εκεί έχω ένα πόνο. Έχετε. Κάνετε Χριστούγεννα τουλάχιστον. Ναι, αλλά μπορώ. Εντάξει. Έχω και την κατοικονομία και έχω και ένα υπέροχο γέροντα επάνω που τα επιτρέπει. Αυτά. Μέχρι πού έχετε πάει, γιατί οι γυναίκες μπαίνουν σε καράβια και πάνε μέχρι ενός σημείου εκεί. Δεν έχω πάει πουθενά. Δεν πήγα. Έχετε ποτέ όχι κάνει αυτή τη διαδρομή. Όχι. Ξέρεις κάτι. Κατεβαίνει σπίτι και νιώθω πάρα πολύ ωραία. Γιατί να πάω εγώ τώρα να δω, να κάνω τον περίπλου, ας πούμε. Άντε να το δω σαν μια πολιτιστική κληρονομιά, ας πούμε, και να τη δω απ' έξω. Αλλά δεν έτυχε. Ούτε είναι κάτι που το, αν το ήθελα θα το είχα κάνει. Σίγουρα. Εντάξει, πάντως είστε μια γυναίκα η οποία είστε πάρα πολύ συνειδητοποιημένη στα θέλω σας και νομίζω από εσάς πήρε ο γιος σας. Και από τον πατέρα του. Και από τον πατέρα του. Που ήταν πιο θετικός. Έτσι. Εγώ από εσάς βλέπω, είδα από το πολύ λίγο που έτσι έχω παρακολουθήσει την πορεία σας και από όσο έχετε έρθει εδώ κοντά μου, είστε πολύ συνειδητοποιημένη στα θέλω σας. Μια γυναίκα η οποία έχει μια ξεχωριστή πορεία, μια ηλικία ωριμότητας. Ακριβώς. Κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ασχοληθεί με τη δραματική τέχνη που τόσα χρόνια τοποθούσε. Είναι σαφές ότι όταν στην οικογένειά σας, όταν θέλετε κάτι, το θέλετε. Κοίταξε, τα όνειρα είναι ωραία και η φαντασία είναι ωραία. Ναι. Κάνει πολύ όμορφη τη ζωή μας και τα όνειρα είναι ωραία. Βέβαια δεν εξελίσσονται πάντα όπως τα θέλουμε, έτσι, και καλά να πραγματοποιηθούν. Γι' αυτό και ξέρεις, δεν είναι ωραίο να μιζεριάζουμε, αν τυχόν κάτι δεν πραγματοποιηθεί, να μιζεριάζουμε τη ζωή μας και να την κάνουμε ακόμα χειρότερη. Δεν γίνονται πάντα. Είναι ωραία η φαντασία. Είναι ωραία να ονειρεύεσαι. Πρόσεξε όμως, να ονειρεύεσαι, να κοιτάς τον ουρανό, αλλά να πατάς και στη γη. Ναι. Και τα δύο. Ναι, είναι όμορφο αυτό. Καταλαβαίνω. Ναι. Είναι δώρο, αγάπη μου, η ζωή και η καθημερινότητα και το τώρα και η στιγμή. Η στιγμή είναι το δώρο που μας δίνεται. Αυτή ιδιότερα που μιλάμε, τον κόσμο που έχουμε εδώ, τα παιδιά εδώ, αυτή η στιγμή που χάνεται, που λέει και ο Σπανουδάκης, αυτή είναι η ζωή. Όλα τα άλλα παρελθόν είναι μνήμες. Πολύ ωραία μας. Το μέλλον. Το μέλλον είναι άγνωστο, άρα μετράει στιγμή και αυτήν την αξιοποιούμε. Και εσείς την αξιοποιήσατε τη στιγμή. Δόξα τω Θεώ. Και παίξατε και συνεχίζετε και παίζετε και σε πολύ καλές παραστάσεις. Είστε στο θέατρο με την Αλεξάνδρα την Παλαιολόγου, την Αθηνά την Τσιλίρα, στον Πολυχώρο Βολτ. Την Μαυρίδου την Κική και δύο αγόρια, τον πρέπει να τα πω, τον Στρατή Γαρέα, Παναγιώτη τον Γαρμάτη, έχουμε μια μουσική υπέροχη του Μάνου του Αντωνιάδη, σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζιά. Παίζετε στην παράσταση Marvis Room και υποδίεστε τη Θεία Ρουθ. Ναι, θα την υποδηθώ. Είμαι σε πρόβες. Είσαστε τώρα στις πρόβες και θα υποδηθείτε τη Θεία Ρουθ. Α, να μας πείτε δύο λόγια. Α, η Θεία Ρουθ κάτι λέει πάρα πολύ ωραίο. Τι λέει. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ σύνθετος ρόλος. Είναι μια γυναίκα στην ηλικία μου, η οποία έχει παραμείνει, είναι παιδί, χωρίς να έχει άνοια. Είναι παιδί, ένα φοβισμένο παιδί, που έχει υποφέρει πολύ στη ζωή της από σπονδύλους, της έχουν ένα μηχάνημα στη μέση, οπότε πονάει, πατάει ένα κουμπί για να σταματήσει ο πόνος, έτσι, και περπατάει περίεργα κλπ.
Και κάποια στιγμή λέει, έτσι με πολύ παιδικότητα, και ο Θεός έχει λόγους που κάνει πάντα ό,τι κάνει. Εμείς δεν το ξέρουμε. Πρέπει να το ανακαλύψουμε μόνοι μας. Είναι πάρα πολύ γλυκός ρόλος. Είναι γλυκός ρόλος και βγαλμένος μέσα και από τα δικά σας προσωπικά βιώματα, νομίζω. Ελπίζω, δεν ξέρω. Ελπίζω να φάνω έτσι με αυτό το περίεργο ρόλο. Να τον βγάλω εις πέρας. Πρέπει να είναι ωραία παράσταση. Το Βόλτ είναι σαν το σπίτι μου. Είμαι εκεί 4 χρόνια τώρα. Oh. Ναι. Και είμαι πολύ ευτυχισμένη που μπορώ να... κάποια όνειρα που μπορεί να γίνονται και πραγματικότητες. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε την παράσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και που, πώς να το πω, έτσι ακουμπήσατε στα χέρια μας, στα χέρια μου, ένα κομμάτι της ζωής σας.